Δακρυγόνα χρησιμοποίησε η αστυνομία για να διαλύσει τους διαδηλωτές στο προάστιο Φέργκισον του Σεν Λούις, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά αστυνομικού ένας νεαρός μαύρος. Οι αστυνομικοί λένε ότι ο 19χρονος κρατούσε όπλο και το έστρεψε εναντίον τους και οι διαδηλωτές έριξαν βόμβες Μολότοφ. Οι φυλετικές ταραχές κλιμακώνονται στην πόλη παρά τις εκκλήσεις του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και ηγετών της κοινότητας των Μαύρων για ψυχραιμία. Τα επεισόδια που συνοδεύτηκαν από λαϊλασίες καταστημάτων ξέσπασαν την Κυριακή μετά το φόνο ενός 18χρονου μαύρου από αστυνομικό που τον πυροβόλησε πολλές φορές. Προηγήθηκε συμπλοκή μέσα σε περιπολικό, όπως υποστηρίζει η αστυνομία. Μαζί με το θύμα ήταν ένας φίλος του που λέει ότι μετά τη συμπλοκή κατά τον έλεγχο προσπάθησαν να ξεφύγουν τρέχοντας. Εκείνος πρόλαβε να κρυφτεί πίσω από αυτοκίνητο και είδε τον αστυνομικό να σκοτώνει το φίλο του στη μέση του δρόμου. But at that time, the officer was firing several more shots into my friend, and he hit the ground and died. Σε αυτό το βίντεο που κατέγραψε μια αυτόπτης μάρτυρας με το κινητό της, διακρίνονται άλλοι αστυνομικοί που δεν αφήνουν συγγενείς του 18χρονου να τον πλησιάσουν ενώ είναι αιμόφυρτος στο δρόμο. Η γυναίκα λέει ότι ο αστυνομικός σκότωσε ψυχρό το διαδηλωτή, ενώ σφαίρα έσπασε το τζάμι στο παράθυρό της. After his body jerked, he turned around, he puts his hands up, and the cop just continues to walk up on him and shoot him until he goes all the way down. Οι αυτόπτες λένε ότι ο αστυνομικός που σκότωσε τον νεαρό μαύρο είναι λευκός και καταγγέλουν απόπειρα συγκάλυψης. Ο αρχηγός της αστυνομίας αρνείται να αποκαλύψει την ταυτότητά του, υποστηρίζει ότι το θύμα χτύπησε τον αστυνομικό. The officer was taken to the hospital and treated for a swollen face. That's pretty much all I know. Swollen face. And were you, did you see the officer's face? I did not. Okay. Were there any other injuries to the officer at all? I'm not aware of any. Το προάστιο του Σεν Λούις αστυνομοκρατείται, ενώ συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για αρκετή ώρα δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας Washington Post και του ενημερωτικού ιστότοπου Huffington Post που έκαναν ρεπορτάζ στην περιοχή για το φόνο του νεαρού και για τα επεισόδια.